πιστοί στο ραντεβού μας με τη δύναμη της αλήθειας και με το πνεύμα μας ακμεότατο, θα προχωρήσουμε στις νέες εκπομπές. Και για να μην χάνουμε χρόνο, θέλω να καλωσορίσω έναν κορυφαίο εκπρόσωπο, επιτρέψτε μου να πω, και στοχαστή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, με τον οποίο για 25 τουλάχιστον λεπτά θα συζητήσουμε τη σύνδεση του ελληνικού δράματος, τα αίτια, σε επίπεδο όχι μόνο πολιτικό αλλά και ψυχολογίας, αν θέλετε, και φιλοσοφίας. Το συνηθίζει αυτός ο άνθρωπος και ταιριάζει πάρα πολύ στο πνεύμα των εκπομπών μας. Με τη σύνδεση λοιπόν του ελληνικού δράματος με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και σε πολύ βάθος, όπως πάντα. Έχουμε λοιπόν στη γραμμή τον κορυφαίο εκπρόσωπο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τον κύριο Ψαριανό Γρηγόρη. Γεια σας, κύριε Ψαριανέ. Γεια σας, χαιρετισμούς από την Αθήνα, καλώς σας βρήκαμε. Να είστε καλά. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο προβληματισμού, διότι εμείς δεν κάνουμε δημοσιογραφική εκπομπή, κάνουμε ανάλυση, σύνθεση, καταθέτουμε προβληματισμό για την ενδυνάμωση του ορθού λόγου. Κανένας πολιτικά υγιής άνθρωπος, κύριε Ψαριανέ, δεν θα διαφωνούσε με το «παρετηθείτε χθες», με αυτό το κίνημα ή τέλος πάντων με αυτή την φωνή που άρχισε να εκδηλώνεται. Άμεσο το ερώτημα, κύριε Ψαριανέ, πείτε μας γιατί να παρετηθούν. Έχετε όσο χρόνο θέλετε να μας κάνετε την προσέγγιση σας, ανάλυση σας. Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να μιλήσω συγκεκριμένα για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τον ΣΥΡΙΖΑ ανεξέλ, όπως λέω, των τσιποκαμένων με βάση τους Σαμαροβενιζέλους δηλαδή. Όπως λέγαμε, τώρα έχουμε την κυβέρνηση τσιποκαμένων. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για αυτή τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, την οποία με μία λέξη θεωρώ καταστροφική για τη χώρα. Θέλω να πω όμως ότι από την αρχή που εμφανίστηκε αυτή η οικονομική κρίση, που δεν είναι μόνο οικονομική, είναι περισσότερο κρίση αξιών, κρίση πολιτική και πολιτιστική για τη χώρα μας. Λοιπόν, από το 2010 λοιπόν, από την πρώτη εμφάνιση των μνημονίων και της κρίσης των σχέσεων μας με την Ευρώπη από το Καστελόριζο ακόμα, από την πρώτη στιγμή θα έπρεπε στην Ελλάδα να έχουμε συγκροτήσει ένα μακρομικροπρόθεσμο πρόγραμμα εξόδου από την κρίση. Δηλαδή θα έπρεπε να έχουμε συμφωνήσει οι βασικές πολιτικές δυνάμεις της χώρας σε ένα πρόγραμμα 5-10 σημείων για σοβαρές μεταρρυθμίσεις στο πολιτικό σύστημα, στις εφορίες, στις πολεοδομίες, στη δημόσια διοίκηση, στην αξιολόγηση, στην παιδεία, στον κρατικό μηχανισμό, παντού. Σε περικοπή, σε περιστολή δημοσίων δαπανών και όχι σε συνεχή υπερφορολόγηση η οποία καταστρέφει την οικονομία. Μία τέτοια κυβέρνηση λοιπόν θα μπορούσε να συγκροτηθεί από το ευρωπαϊκό μέρος του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπάρχει ένα μέρος του ΣΥΡΙΖΑ που δεν είναι φιλοευρωπαϊκό, είναι ακραία αντιευρωπαϊκό, παρόλο που οι περισσότεροι αντιευρωπαϊστές αποχώρησαν με τις ομάδες Λαφαζάνη, Κωνσταντοπούλου κλπ. Λοιπόν, με το τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ που έχει ευρωπαϊκό προσανατολισμό και το πιστεύει, πιστεύει στην παραμονή και στη διασφάλιση της παραμονής της χώρας μας στην Ευρώπη, με ένα μέρος της κεντροδεξιάς της λεγόμενης, γιατί ούτε όλη η δεξιά είναι φιλοευρωπαϊκή, υπάρχουν τμήματα και από την αριστερά και από την δεξιά και πολλό δε μάλλον οι ακροδεξιοί και οι ακροαριστεροί που είναι αντιευρωπαίοι. Το πρώτο κρίσιμο ζήτημα λοιπόν είναι η σχέση της χώρας με την Ευρώπη. Αν η χώρα μας πρέπει να είναι μέρος και μέλος της Ενωμένης Ευρώπης, της μισοενωμένης σήμερα και της απολύτως ενωμένης μεθαύριο, που ελπίζω να γίνει, γιατί θέλουμε περισσότερη Ευρώπη, όχι λιγότερη, ούτε αποχωρήσεις, ούτε αποχωρήσεις. Γι' αυτό και στην Αγγλία ως Άγγλος θα ψήφιζα ναι. Λοιπόν, μια τέτοια συμμαχία κέντρο δεξιών, κέντρο αριστερών και φιλοευρωπαϊκών αριστερών δυνάμεων θα έπρεπε να έχουν συμφωνήσει σε ένα πρόγραμμα για 3-4 χρόνια μέχρι να βγούμε από την κρίση. Να διασφαλίσουμε λοιπόν την δίκαιη κατανομή των βαρών στην Ελλάδα και να διασφαλίσουμε τη συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας. Η Ελλάδα πρέπει να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα.
Η Ελλάδα είναι ένα, το έχω ξαναπεί, ας πούμε, είναι το Κατσαπλιαδιστάν. Δεν είναι μια σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα. Είναι μια χώρα αεριτζίδων, νταλαβεριτζίδων, νταλατζίδων, όπως έλεγε ο κύριος Καραμαλής. Λοιπόν, το οποίο αυτό το πράγμα παντού υπάρχουν τέτοια. Και στην Ευρώπη έχει απατεώνες, λαμό για νταλαβεριτζίδες και αεριτζίδες. Και στην Αμερική και παντού. Μόνο που εκεί είναι μειοψηφία και είναι δακτυλοδεικτούμενη. Εδώ είναι καθεστώς. Νομίζω ότι αυτό το στοιχείο που μόλις τώρα καταθέσατε είναι ένα πηγαίο χαρακτηριστικό της προσπάθειάς μας για τον ορθό λόγο. Έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή, η μόνιμη αποδόση είναι ένα μωρέ, όλα αυτά παντού συμβαίνουν. Όχι. Είναι μειοψηφία και υπάρχουν θεσμικές. Αλλά έχει απατεώνες, βεβαίως, αλλά δεν έχει μόνο απατεώνες. Έτσι. Αλλά έχει καρτέλ. Αλλά δεν έχει μόνο καρτέλ. Παντού είναι ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων. Αλλά εδώ, ας πούμε, και να στο χαρίσει το καύσιμο, ή το Μαδούρο, ή το Μακαρίτη Τσάβες, ή το Ίμπιν Σαούντ, δεν ξέρω εγώ ποιος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, από το Μπαχρέιν, το Κουβέιν, από οπουδήποτε, να στα χαρίσουν τα καύσιμα, ένα 30 θα κάνει. Γιατί είναι ολοφόρος. Κύριε Ψαριανέ, λοιπόν, αυτά τα πράγματα που λέμε ότι συμβαίνουν αλλού, δεν συμβαίνουν παντού αυτά. Έτσι, μόνο εδώ συμβαίνουν αυτά σε αυτόν τον βαθμό. Γι' αυτό λοιπόν, στη στόχευση για να γίνει η πατρίδα μου, μιλάω εγώ προσωπικά και στον πολιτικό χώρο που είμαι. Επειδή μπαίνετε, συγγνώμη που σας διακόπτω. Και στη δημοκρατική αριστερά αυτά λέγαμε και στο ποτάμι αυτά λέμε. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά ακριβώς θέλω εδώ να τονίσω ότι θα επανέλθω στο αρχικό ερώτημα για το πνεύμα, αν θέλετε, και της σημερινής διακυβέρνησης ως κορύφωση του ελληνικού δράματος. Αλλά αφού μόνο σας μπήκατε στο βάθος της συζήτησης, συνεχίστε από εκεί που το ξεκινήσατε, αλλά εγώ να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο. Ναι. Ποια σχήματα, με ποιες μεταρρυθμίσεις και άμεσες θεσμικές αλλαγές μπορούν να διαμορφώσουν τον οδικό χάρτη σε μικρό χρονικό ορίζοντα για να συνδεθούμε με αυτό που λέμε τον ευρωπαϊκό πολιτικό πολιτισμό και να βγάλουμε και τη χώρα από την κρίση. Να σας πω, να πάρουμε ας πούμε το χώρο της δικαιοσύνης. Είναι ένας χώρος ο οποίος νοσεί, πάσχει όπως όλη η κοινωνία και στην κορυφή της πυραμίδας και η δικαιοσύνη, όπως και το πολιτικό σύστημα, όπως και όλες οι κορυφαίοι θεσμοί στη χώρα έχουν καρκινώματα, πάσχουν, είναι άρρωστα. Η δικαιοσύνη είναι άρρωστη. Η δικαιοσύνη δεν είναι τυφλή ούτε κουφή. Ακούει και βλέπει αυτά που θέλει να δει και μάλιστα όπου ζορίζεται αφήνει καμιά δεκαπενταριά χρόνια και το βλέπουμε αργότερα. Δηλαδή για να τελεσιδικήσει μια σοβαρή υπόθεση στην Ελλάδα πρέπει να περάσει μια 20ετία. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο. Αυτό το πράγμα συντηρεί λοιπόν μια τεράστια γραφειοκρατία. Μιλάμε τώρα για τη δικαιοσύνη, μετά θα πούμε για την παιδεία, για την πρόνοια, για την υγεία, για τις συγκοινωνίες, για όποιο τομέα και να το πάρετε. Ισχύει το ίδιο πράγμα. Συντηρούμε μια τεράστια γραφειοκρατία επειδή δεν θέλουμε να μετασχηματίσουμε την δομή της δημόσιας διοίκησης και του κρατικού μηχανισμού. Γιατί δεν θέλουμε? Πώς, να σας πω πώς. Δεν επικοινωνούν τα υπουργεία και οι οργανισμοί μεταξύ τους πρώτον. Αυτό είναι τερατώδες. Σε μια εποχή που μπορείς να επικοινωνήσεις μέσα σε ένα δευτερόλεπτο με το σύμπαν, με τα πάντα παντού, δεν μπορεί να επικοινωνήσει το Υπουργείο Οικονομικών με το Υπουργείο Πολιτισμού, ας πούμε. Ή και τα δύο αυτά με το ΙΚΑ. Ή και τα τρία αυτά με τις εφορίες. Ή και τα τέσσερα αυτά με την... Δεν επικοινωνούν γιατί. Γιατί δεν φροντίσαμε να φτιάξουμε ένα σύστημα όπως έγινε, όπως είχε αρχίσει να γίνεται με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών, με τα γνωστά ΚΕΠ, το οποίο ήταν μια μεγάλη κατάκτηση για την ελληνική κοινωνία. Έτσι. Και εδώ πέρα μνημονεύουμε συνεχώς αυτούς που έφεραν τα ΚΕΠ στην Ελλάδα. Έστω και αυτό το κουτσουρεμένο και το κουτσουρεμένο. Έτσι, ανάλογο, θα έπρεπε να επικοινωνούν όλα τα υπουργεία και οι οργανισμοί που έπρεπε να υπάρχουν και που έχουν αντικείμενο ύπαρξης. Όχι οι οργανισμοί μαϊμού, οι οργανισμοί απλώς να βολεύουν κάτι πελατάκια. Λοιπόν, δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Έτσι λοιπόν συντηρούμε μια τεράστια γραφειοκρατία, έναν υδροκέφαλο μηχανισμό κρατικό, τον οποίο τον αντιλαμβανόμαστε εμείς η εκάστοτε εξουσία, εγώ και εσύ που ασκούμε την κυβέρνηση, την εξουσία και έχουμε την κυβέρνηση, ως πελατολόγιό μας.
Τώρα, η κυβέρνηση αυτή τι κάνει? Ψηφίζει τα χειρότερα από όσα δεν θα τολμούσαν να ψηφίσουν οι Σαμαροβενιζέλη, παίρνει τα λεφτά απ' έξω με το κλείσιμο τσάτρα πάτρα και ψηφίζοντας τα πάντα και υπογράφοντας τα πάντα με κλάματα και δάκρυα στα μάτια και κάτι υποκρισίες τρισάφλες, κάτι καραγκιοζηλίκια του κερατά, ψηφίζει τα χειρότερα τα πάντα. Γιατί? Για να πάρει τα φράγκα απ' έξω να τα μοιράσει στην πελατεία. Έτσι, ό,τι τις απομένουν, γιατί έχει να πληρώσει χρέη κτλ. Λοιπόν, όμως το θέμα είναι ότι αυτή η κυβέρνηση που είχε καταγγείλει τη διαφθορά και τη διαπλοκή έχει αυτή τη στιγμή η μεγάλη σημαία της, η παδιέρα αυτής της αριστεροδεξιοψεκασμένης κυβέρνησης είναι ένα πελατολόγιο, και τη διαφθορά και τη διαπλοκή, την υπάρχουσα διαφθορά και διαπλοκή, δεν θέλει να την εξαφανίσει ή να τη θεραπεύσει, θέλει να την κάνει δική της. Κύριε, τα ανταλαβέρια με το σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, καταγγέλλοντας το μεγάλο κεφάλαιο ως αριστερή ψεκασμένη κυβέρνηση, Παύλα, το βάζουμε αριστερή εισαγωγικά. Ναι. Αλλά θα κάνει τα ανταλαβέρια της με το σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, θα κάνει τα ανταλαβέρια της με τους μεγαλοκαρχαρίες, έτσι, του χρήματος, των εκδότες, εκδοτικά συγκροτήματα, θα δώσει τις τηλεοπτικές άδειες 4 ή 5 σε αυτούς που αυτή γουστάρει, αυτά που μεθοδεύει ο σύντροφος Νίκος Παπάς, ο γιος του φίλου μου του Στέλιου από τις νομικές και τα πολυτεχνία, πως καταντήσαμε έτσι, κλείνει παρένθεση. Λοιπόν, αυτό όλο το πράγμα δεν είναι αριστερά, δεν είναι προοδευτική αντίληψη των πραγμάτων, είναι μια καθεστωτική αντίληψη, και μάλιστα ενός άλλου καθεστώτος, ενός καθεστώτος που φλερτάρει με τον ολοκληρωτισμό. Δεν θα διαφωνήσω, κύριε Ψαργιανέ, σε αυτό, αλλά θέλω να εμβαθύνουμε τώρα στο κομμάτι που ανέφερα και πριν, στο θέμα του προβληματισμού για την επακριβή διάγνωση του προβλήματος, ώστε να πάμε, αν θέλετε, και στην αποθεραπεία. Ποιο είναι το μείζον ζήτημα, πρόβλημα, με την δίθεν αριστερή διακυβέρνηση? Είναι δηλαδή, αν θέλετε, σε ψυχοπολιτική κλίμακα? Είναι απλώς οι ψευδαισθήσεις? Είναι μια... Επιτρέψτε μου να πω λίγο το ερώτημα, να το θέσω εντελώς πλήρως. Είναι μια νηπιακή, άθελη δηλαδή, νηπιακή προσκόλληση με τους παραγόμενους αμυντικούς μηχανισμούς, με αμυντικούς μηχανισμούς που τους κάνει τους ανθρώπους να παραδέχονται βέβαια τις αυταπάτες τους, αλλά να μην μπορούν να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα και να συμπεριφέρονται, χωρίς να το θέλουν, οπορτουνιστικά. Να ξεκινήσω από τη λέξη αυταπάτες. Τον Αλέξη Τσίπρα τον ξέρω, 3 χρόνια ήμασταν σύντροφοι και κολλητοί. Ήμασταν μαζί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, εκλεγήκαμε μαζί το 6 με την Ανοιχτή Πόλη, ήμασταν μαζί στο Δημοτικό Συμβούλιο πολύ πριν γίνει ακόμα και υποψήφιος πρόεδρος του συνασπισμού. Έζησα λοιπόν και τη διεκδίκηση προεδρίας που έγινε αργότερα, ήμουνα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το 7 ως το 9 με τον Αλαβάνο και από το 9 και μετά με τον Τσίπρα. Λοιπόν, τον ξέρω πάρα πολύ καλά τον Αλέξη. Θα προτιμούσα λοιπόν ο Πρωθυπουργός να βγει και να πει ευθέως ότι εντάξει, είπαμε και 2 χοντράδες, είπαμε και 2 ψεματάκια για να ανέβουμε στην κυβέρνηση, να πάρουμε την εξουσία και να κάνουμε τις διορθωτικές αλλαγές που χρειάζονται. Θα ήταν πολύ πιο ειλικρινές και πιο τίμιο. Όταν ένας πρωθυπουργός βγαίνει και λέει «Δεν σας είπαμε ψέματα, πείτε ότι είχαμε κάποιες αυταπάτες». Αυτό είναι εγκληματικό. Είναι εντελώς ηλίθιο. Δεν μπορεί ένας πρωθυπουργός να κυβερνάει μια χώρα με αυταπάτες. Πώς είμαι βέβαιος εγώ ή ο μέσος πολίτης ότι δεν έχει άλλες αυταπάτες ο πρωθυπουργός? Αφού είχε κάποιες ως τώρα, γιατί να μην έχει και από εδώ και πέρα? Δηλαδή στις 25 Ιανουαρίου ή στις 16 Ιουλίου ή το Σεπτέμβριο πέρσι του τέλειωσαν οι αυταπάτες του? Μήπως έχει ακόμα μερικές και πρέπει να τον δει κάποιος ειδικός για να του θεραπεύσει αυτήν την τάση που έχει προς αυταπάτες? Να αυταπατάται δηλαδή. Να είναι δηλαδή ένας αυταπατεώνας. Αυτό το πράγμα είναι τραγικό να το λέει στη Βουλή ένας πρωθυπουργός. Ότι πείτε ότι είχαμε κάποιες αυταπάτες. Αγοράκι μου, κυβερνάς τη χώρα με αυταπάτες. Κυβερνάς τη χώρα με αυταπάτες. Καλύτερα να την κυβερνάς με ψέματα και με φα, όπως έχουν κάνει πολλοί ως τώρα, παρά να έχεις αυταπάτες. Ο
Ανδρέας ο Πανδρέου ήταν ένας δημαγωγός, λαϊκιστής, λαμπερός άνθρωπος, μεγάλο ταλέντο, πολύ μορφωμένος, δεν ήταν αμόρφωτο. Δεν ήταν αμόρφωτο, το ξαναλέω, ο Ανδρέας ο Πανδρέου, τον οποίο προσπαθεί να μιμηθεί ο Ανδρέξης του Πανδρέου. Γιατί έχει διαβάσει ο Πανδρέου. Βλέπει, ας πούμε, τα βίντεο 5 φορές την ημέρα, μιλάει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Είναι μήνος του Παπανδρέου, του Ανδρέα. Ο Ανδρέας ο Ανδρέας λοιπόν δεν είχε αυταπάτες. Έλεγε θα, πούλαγε παραμύθι, έλεγε θα διώξουμε τους Αμερικάνους και τους έβαζε μέσα, έλεγε θα διαλύσουμε αυτά και τα έφτιαχνε χειρότερα όπως τον βόλευε, έλεγε θα κάνουμε ένα δίκαιο εκλογικό σύστημα και έκανε 3 άδικα. Και καλπονοθευτικά, αλλά δεν είναι για αυταπάτες. Έτσι. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να κυβερνάει τη χώρα με αυταπάτες και να βγαίνει στη Βουλή και να το λέει. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να τονίσω ακριβώς. Πρέπει λοιπόν να δούμε ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει να προσφέρει στη χώρα τίποτα άλλο παρά έναν διωγμένο κρατισμό, μισεί την ιδιωτική πρωτοβουλία, συχαίνεται την επιχειρηματικότητα, μας τα έπληξε με τις σκουριές στη Χαλκιδική, με το Ελληνικό, με τα λιμάνια, με την Κόσκο, με τα αεροδρόμια, με τα λιμάνια, με τους δρόμους, με όλα. Μας τα έπληξε, μας έβγαλε τα σκότια και τώρα τα πουλάει όλα και τα δίνει μπιρ παρά. Γιατί, για να πάρει τα φράγκα να πληρώσει τους καρανίκες, το πελατολόγιο της, και για να συγκροτήσει έναν δικό της κρατικό μηχανισμό γενίτσαρων, έναν αριστεροδεξιό ψεκασμένο γενιτσαρισμό. Χρηματοδοτεί αυτή η κυβέρνηση. Δεν κυβερνάει τη χώρα. Η κυβέρνηση λοιπόν που θα έπρεπε να κυβερνάει τη χώρα, θα έπρεπε να έχει φτιάξει έναν οδικό χάρτη μεγάλων μεταρρυθμίσεων, πώς πρέπει να είναι οι εφορίες, οι εισπρακτικοί μηχανισμοί. Ας πούμε, ένας πολίτης απαγορεύεται να έχει επαφή με τον έφορα. Απαγορεύεται. Μέσα από ένα λάπτοπ, από ένα κομπιούτερ ή με μια επικοινωνία τηλεφωνική με ένα κωδικό, και ο κάθε παππούς και ο κάθε αγράμματος με τη βοήθεια κάποιου αυτού θα μπορούσε να επικοινωνεί με τις εφορίες και να τακτοποιεί τις υποθέσεις του. Όχι με προσωπική επαφή. Προσωπική επαφή τι σημαίνει? Σημαίνει λάδωμα. Εγώ θα σε λαδώσω και εσύ θα τα πάρεις. Ευχαρίστως το κάνω εγώ για να σε λαδώσω, είμαι συνένοχος. Ευχαρίστως τα παίρνεις και εσύ και κάνεις τη δουλειά μου. Αυτό το πράγμα λέγεται Κατσαπιαδιστάν. Θα ήθελα να τονίσω σε αυτό το σημείο, σε συνέχεια της προηγούμενης σκέψης μου και ακριβώς αυτόν που επιβεβαιωτικά εσείς αναφέρετε, κάποια στοιχεία, μάλλον κάποια ονόματα τα οποία κατά τη δική μου κοσμοαντίληψη ως ένας άνθρωπος, ας πούμε εγώ, της σύνθεσης, της κεντρώας αντίληψης των πραγμάτων, όχι μόνο πολιτικά, συμπαντικά θα λέγαμε, θα πω 2-3 ονόματα τα οποία τελικά είναι παραδείγματα προς μίμηση, αλλά γιατί ο Μακαρίτης, ο Κύρκος ή ο Παπαγιαννάκης να είναι εξαιρέσεις, αφού χωρίς να έχουν πουλήσει τη συνείδησή τους μεταπήδησαν από την αριστερή ρομαντική κοσμοαντίληψη στην περισσότερο συνθετική. Γιατί αυτοί λοιπόν όλοι, αυτοί να είναι τόσο λίγοι στην αριστερά? Γιατί να είναι τόσο λίγοι στην αριστερά? Εσείς γιατί τα καταφέρατε όπως ο Κύρκος? Σπίτι του ήταν σαν πατέρας μου και ο Μιχάλης ο Βαγενάκης ήταν σαν τον μεγάλο μου αδερφό. Είναι δύο άνθρωποι που αγαπούσα στη ζωή μου πάρα πολύ, όπως και ο Γρηγόρης ο Γιάννανος, παλιότερο ο Μπάτης ο Δρακόπουλος, δεν είμαι κανένας νεότερος, θα μπορεί να πω ονόματα που κάποιοι να μην τα ξέρουν καν. Γιατί είναι τόσο λίγα αυτά τα παραδείγματα? Οι άνθρωποι αυτοί δεν μεταπήδησαν. Πίστευαν αυτά τα πράγματα πάντοτε. Είχαν μπει σε μια λογική. Τι σημαίνει αριστερά στην πράξη, όχι στα λόγια. Στα λόγια αριστερά είναι ο Κιμ Γιονγκ-ουν, είναι η Βόρεια Κορέα. Αριστερά είναι 17 Νοέμβρη, αριστερά είναι ο Τσάβες και ο Μαδούρο, αριστερά είναι ο Φικάστρο, αριστερά είναι ο Χόνεκερ και η Ανατολική Γερμανία και η Στάζη, αριστερά είναι διάφορα πράγματα που είναι τερατώδη καρκινώματα. Αυτό δεν είναι αριστερά. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν, με το κίνημα εκείνο της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, του λεγόμενου τότε Ευρωκομμουνισμού, είχαν, πώς να σας πω, καταλάβει το πραγματικό νόημα του τι πάει να πει αριστερά στην πράξη. Αριστερά στην πράξη, έλεγε ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης, είναι ότι θέλουμε περισσότερη Ευρώπη. Όχι λιγότερη, αυτό που σας είπα στην αρχή. Θέλουμε περισσότερη Ευρώπη.
όχι λιγότεροι, ή να αποχωρήσουν από την Ευρώπη. Πρέπει να αγωνιστούμε να γίνει μια πραγματικά ενωμένη Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη τώρα είναι μια νομισματική ένωση στην πραγματικότητα. Οι χώρες της Ευρωζώνης. Λοιπόν, εμείς θέλουμε μια πραγματικά ενωμένη Ευρώπη, κάτι σαν Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Το έχουν πει και οι Ευρωπαίοι ηγέτες αυτό. Και εμείς, λοιπόν, και εμείς εδώ από την εκπομπή μας. Να σας πω εγώ για τη χώρα μου είναι ότι πρέπει να γίνουν οι μεγάλες αυτές μεταρρυθμίσεις στο πολιτικό σύστημα, ένα πάγιο εκλογικό σύστημα που να μπει στο Σύνταγμα, να μην το αλλάζει καθένας όποτε του γουστάρει, για να μην πω καμία άλλη έκφραση. Έτσι. Ναι, καταλάβαμε την έκφραση. Να μην το αλλάζει καθένας όποτε γουστάρει, ένα άλλο όπως τον βολεύει. Ένα πάγιο εκλογικό νόμο, ένα πολιτικό σύστημα που θα έχει δικλείδες ασφαλείας, να συζητήσουμε ότι οι βουλευτές δεν θα μπορούν να είναι υπουργοί. Έτσι, για να μην υπάρχει πάλι το καλαβέρι των πελατειακών σχέσεων, να υπάρχει ασυμβίβαστο του βουλευτή με τον υπουργό, είναι μερικά πράγματα που πρέπει να τα δούμε. Και αυτά δεν θα τα ανακαλύψουμε εμείς. Δεν θα ανακαλύψουμε ούτε την πυρήνα ούτε τον τρόπο. Έχουμε 5 λεπτά μόνο, γι' αυτό θέλω να εστιάσουμε. Θα σου πω λοιπόν ότι ό,τι από αυτά θέλουμε να αλλάξουμε και πρέπει να τα αλλάξουμε όλα, να δούμε πού λειτουργούν σωστά. Η παιδεία. Έχουμε κάνει. Η Φιλανδία από το 1963 ως σήμερα έχει κάνει μία εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Μία. Σε 70 χρόνια. Μία. Εμείς έχουμε κάνει 200. Και παιδεία δεν έχουμε. Τη χρυσοπληρώνουμε και δεν έχουμε. Αν δεν πάει το παιδί μου στο φροντιστήριο, δεν πρόκειται να μπει σε καμία σχολή. Έχουμε μία παραπαιδεία. Δεν έχουμε δωρεάν παιδεία. Αυτό λοιπόν είναι ένα ψέμα. Ένα μεγάλο ψέμα. Πώς λειτουργεί η παιδεία στη Φιλανδία? Πάρτο, κάντο, όπως λέγαμε στα χωριά μας, copy-paste. Πάρε το σύστημα της Φιλανδίας, που έχει το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα στον κόσμο, και αντίγραψέ το. Πού ισχύει, πού δουλεύει καλύτερα η υγεία και η πρόνοια, σε ποια χώρα, πάρτο και κάντο. Ακριβές αντίγραφο. Χρειάζεται να ανακαλύψεις τον τροχό. Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Ο δικός χάρτης λοιπόν για, για την αυτογνωσία. Να λειτουργεί μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Η οποία μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα μπορεί να είναι και χωρίς κυβέρνηση για 3 χρόνια. Το Βέλγιο, η Ιταλία έχουν περάσει μεγάλες περιόδους ακυβερνησίας που λέμε εμείς. Ήταν χωρίς κυβέρνηση το Βέλγιο 2 χρόνια. Και λειτουργούσε ρολόι. Εδώ φανταστείτε 2 χρόνια να μην έχει κυβέρνηση η χώρα. Θα διαλυθεί το σύμπαν. Όλα κρέμονται από την κυβέρνηση. Και μιλάμε τώρα για αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Ο διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας. Ένα άλλο τεράστιο καρκίνωμα. Ο διαχωρισμός αυτός δεν είναι εις βάρος της εκκλησίας. Ούτε υπέρ του κράτους, ούτε υπέρ της εκκλησίας, ούτε τίποτα. Είναι και για την εκκλησία. Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Κύριε, έχουμε το τελευταίο θεοκρατικό καθεστώς στην Ευρώπη. Ορθότατο. Ακόμα και η Τουρκία, ακόμα και οι ισλαμικές θρησκόληπτες χώρες που τις θεωρούμε, έχουν διαχωρίσει αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι. Η Τουρκία έχει διαχωρισμό κράτους εκκλησίας από την εποχή του Κεμάλ. Και εμείς ακόμα είμαστε με τα βιλαέτια της εκκλησίας. Άρα, κύριε Ψαριανέ, στα 2 τελευταία λεπτά θέλω να έχετε αδιάκοπη ροή λόγου, αλλά παρακαλώ να εστιάσουμε σε όλη ακριβώς αυτήν ως παράγωγο της συζήτησής μας, ποιος είναι ο δικός χάρτης για την αυτογνωσία μας ως σύνδεση δηλαδή πολιτών και κράτους. Θα σας πω πολύ γρήγορα. 2-3 βήματα που πρέπει να γίνουν το αργότερο σε 6 μήνες ή να προταθούν αυτά τα βήματα. Ένα πράγμα το οποίο είναι μες στην ψυχοσύνθεσή μας πλέον και πρέπει να το αλλάξουμε. Να σας πω ένα πράγμα που είναι στα όρια του φιλοσοφικού. Η Ελλάδα υπάρχει ως κράτος, ως κρατήδιο το 1830. Από τότε ως σήμερα ζούμε με δάνεια, με μνημόνια, έτσι και με επιτήρηση από κάποιους ξένους. Από το 1830 ως σήμερα. Από το 1830 ως σήμερα, οτιδήποτε καλό έγινε σε αυτή τη χώρα έγινε επειδή κάποιοι άλλοι απ' έξω το επιδίωξαν. Και όχι εμείς, και οποιαδήποτε καταστροφή έχει γίνει σε αυτή τη χώρα ή όποια συμφορά έχουμε περάσει, εμείς τη φορτώνουμε πάντα στους ξένους. Για ό,τι κακό μας έχει συμβεί τώρα, φταίνουν τα μνημόνια, οι μερκελιστές, η Ευρώπη και οι ξένοι. Αυτά λέμε στον κόσμο. Αυτό είναι μια τερατώδης μπαρούφα. Είναι μια αθλειότητα, μια πρόφαση για να καλύψουμε τις δικές μας εγκληματικές αδυναμίες και ανυπάρκειες. Για όποια καταστροφή, για τον κ.
Κυπριακό φταίγαν οι ξένοι. Για τον εμφύλιο φταίγαν οι ξένοι. Για τη μικρασιατική καταστροφή φταίγαν οι ξένοι. Για τους ηλεκτρουργικούς του 1897 φταίγαν οι ξένοι. Για ό,τι κακό μας έχει συμβεί φταίγαν οι ξένοι. Πρέπει να τελειώσουμε αυτό το παραμύθι. Πρέπει να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και να δούμε πώς εμείς θα κάνουμε τη χώρα μας μια καλύτερη χώρα. Μια ευρωπαϊκή χώρα. Αν κάποιος θέλει να την κάνουμε αφρικάνικη, δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε, είμαστε. Αν θέλει κάποιος μια χώρα της Οκεανίας ή της Λατινικής Αμερικής, ας το προτείνει. Εγώ προτείνω να την κάνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Στην Ελλάδα δεν πέρασε αναγέννηση ποτέ, δεν πέρασε ποτέ διαφωτισμός. Όταν γίνανε αυτά τα μεγάλα ρεύματα και τα μεγάλα κινήματα, που και τα δύο ήταν ελληνοκεντρικά στη φιλοσοφία τους, εμείς είχαμε τουρκοκρατία. Και είχαμε και το Βυζάντιο, είχαμε και το Βυζάντιο, την ομπρέλα του Βυζαντίου και συνεχεία της τουρκοκρατίας. Είχαμε χίλια τόσα χρόνια Βυζάντιο. Έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Ήταν πιο μαύρο από την τουρκοκρατία. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν πολύ πιο χαλαρή από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Κύριε Ψαριανέ, θεωρείτε λοιπόν, θεωρείτε ότι μόνο αυτό για να γίνει. Αυτό για να γίνει. Να χτούμε στον καθρέφτη καθένας με τον εαυτό του και να αποφασίσουμε ότι θέλουμε να ζούμε σε μια κανονική χώρα. Σε μια κανονική χώρα δεν χρειάζεται, ας πω ένα τελευταίο παράδειγμα, δεν χρειάζεται πολεοδομία. Η πολεοδομία είναι μόνο για να λαβώνονται όσοι δουλεύουν στην πολεοδομία και για να συντηρούμε ένα γραφειοκρατικό μόρφωμα. Η πολεοδομία δεν χρειάζεται. Εγώ είχα ένα οικόπεδο, εσύ είσαι μηχανικός. Ο ΓΟΚ υπάρχει, οι κανόνες υπάρχουν, ότι εδώ μπορούμε να κάνουμε κάλυψη 20% και δύο ρόφους. Εγώ είχα το οικόπεδο, εσύ το φτιάχνεις. Οποιαδήποτε παράβαση γίνει ή υπέρβαση των όρων, σου κόβει τον κόλο, σου παίρνει την άδεια του μηχανικού και σου δημένει το χωράφι, το γη, το οικόπεδο. Δεν χρειάζεται πολεοδομία. Γιατί τις έχουμε τις πολεοδομίες? Για να τις λαδώνουμε, να κάνουμε υπερβάσεις, περιδικοστήματα που λέει η γιαγιά μου, και να κάνουμε μια χώρα αυθαιρέτων, μπαζώνοντας τα ρέματα και φτιάχνοντας αυθαίρετα. Είναι όλη η χώρα της αυθαιρεσίας. Αυτό πρέπει να το σταματήσουμε. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΟ ψεκασμένων λοιπόν θέλει να συνεχίσει αυτό το ταλαβέρι στο να παραμείνουμε ως κατσαπιαδιστάν. Απλώς να παίρνει τα φράγκα απ' έξω και να πουλάει ανταρτινίκη. Κύριε Ψαριανέ, πρέπει να πάμε αλλού, σε άλλες λογικές. Η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Κύπρος συνεννοήθηκαν, θα τελειώνω με αυτό που είπα στην αρχή, εδώ και χρόνια συνεννοήθηκαν, έκαναν ένα πρόγραμμα, μπήκαν στα μνημόνια μετά από εμάς και έχουν βγει ήδη. Εμείς σαν το σκύλο που κυνηγάει την ουρά του, καθόμαστε ακόμα και λέμε όχι, δεν φταίω εγώ, φταίς εσύ, και ποιος την έχει μεγαλύτερη την ευθύνη. Μία απάντηση αν μπορείτε με ένα ναι ή όχι, περίπου έστω, δηλαδή 10 δευτερολέπτων απάντηση πριν κλείσουμε. Θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει αυτό στη σύγχρονη νεοελληνική κουλτούρα ή θα πάμε ξανά, όπως πολλές φορές στην ιστορία, τουλάχιστον από το 1830 και μετά, προκειμένου να υπάρξει μια αναγκαστική συνεννόηση σε μια μαζική κατάρρευση, με κινδύνους και γεωπολιτικούς ίσως. Αν γίνει αυτό τώρα, θα πάμε σε μια ακόμα καταστροφή. Και γεωπολιτική. Και γεωπολιτική. 60% μιας σύγχρονης ελληνικής καταστροφής. Έχουμε πιάσει το 60%. Αυτή η καταστροφή θα φτάσει στο 100% και μπορεί να οδηγήσει και σε αλληλοσφαγές, σε διχασμούς. Η κυβέρνηση αυτή, να πω ένα τελευταίο, είναι θειασότης του διχασμού και της αλληλοεξόντωσης των πολιτικών ομάδων. Μάλιστα είχε ως κορυφαίο σύνθημα ή εμείς ή αυτοί. Το θυμάστε αυτό? Ναι. Κύριε Ψαριανέ, το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ή εμείς ή αυτοί. Οι άνθρωποι διχάσανε τη χώρα σε ένα ψευτο όχι που το κάνανε ψευτο ναι πέρσι το καλοκαίρι, τέτοιες μέρες. Έτσι, ακόμα κοκορεύονται ότι πήραν 62% σε ένα όχι, το οποίο οι ίδιοι το κάνανε ως ναι με το χειρότερο τρόπο. Έτσι, κύριε Ψαριανέ. Κάνοντας και αυτούς που ψήφισαν όχι για τους δικούς τους λόγους. Λοιπόν, αυτές οι λογικές του διχασμού και της αυτοκαταστροφής της χώρας πρέπει να τελειώσουν εδώ. Αλλιώς, σας το λέω και γράψτε το, θα έχουμε μια μεγάλη εθνική καταστροφή, όχι μόνο οικονομική, και δεν θέλω να πω. Συνήθως έτσι γίνεται στην ιστορία. Κύριε Ψαριανέ, θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτές τις
απλοϊκές αλλά εξαιρετικά βαθείς προσεγγίσεις σας από έναν άνθρωπο ο οποίος, από έναν άνθρωπο ο οποίος εκπροσωπεί για μένα το μικρό εκείνο μειοψηφικό πλαίσιο ανθρώπων. Είστε μειοψηφικός με την έννοια πια, κύριε, με ποια έννοια είστε μία 48% ανθρώπων που μας ακούνε τώρα και δεν πάνε να ψηφίσουν. Είστε, θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν με την εξής κουβέντα. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να κλείσουμε με την εξής κουβέντα. Αποτελείτε μία μικρή εξαίρεση της αριστερής αφετηρίας, η οποία αριστερή αφετηρία καταφέρνουμε να αποτελέσουμε κάτι. Τώρα δεν αποτελούμε τίποτα. Είμαστε κάτι τελεκέδες ψεγάλωτοι όλοι. Ναι, αλλά εγώ σας λέω ότι υπάρχει ένα μικρό, και αφήστε μου να ολοκληρώσω και να σας ευχαριστήσω κλείνοντας, ότι αποτελείτε εσείς μία δροσερή αλλά μικρή νησίδα οριμότητας με αφετηρία, όμως την, αφήστε με να το πω, με αφετηρία την αριστερά. Και αυτό δυστυχώς είναι το ζητούμενο στην ελληνική κοινωνία. Πώς παραδείγματα σαν και εσάς και ακόμα περισσότερο σαν τον Κύρκο και τον Παπαγιαννάκη θα μπορέσουν να παραδειγματίσουν τον κόσμο, κυρίως αυτούς που δηλώνουν αριστεροί. Η αριστερά είναι πράξη, δεν είναι λόγια. Δεν είναι παπαριές και μπαρούφες. Η αριστερά είναι πράξης και η αριστερά δεν είναι κρατισμός. Έτσι. Κρατισμός είναι η σταλινική αριστερά. Η αριστερά δεν είναι κρατισμός. Είναι ελεύθερη πρωτοβουλία, είναι ελεύθερη οικονομία και είναι το κράτος, είναι διαιτητής και φροντίζει τους αδύναμους. Φροντίζει για παιδεία και υγεία για όλους και όχι λαμπρώματα στα νοσοκομεία και ιδιωτικά φροντιστήρια για να πουλάμε παπαριές ότι έχουμε δωρεάν παιδεία και υγεία. Η αριστερά είναι στην πράξη. Αριστερός για μένα είναι πιο πολύ, είναι ο Ομπάμα είναι αριστερός και δεν είναι ο Μαδούρο. Έτσι. Κύριε Ψαριανέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αριστερά είναι πράξης. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εσείς και εσείς. Γεια σας.